Χαίρετε, χαίρετε. Beach bar και ανομικότατα όμως. Ναι. Και με αυτόν τον καιρό σήμερα ενδείκνυται. Κοίταξε, ένα βέβαια μπιτσόμπαρο. Ο καιρό μπιτσόμπαρο. Πολύ ωραία. Μπιτσόμπαρο. Τέλεια. Γιατί λέγεται. Μπιτσόμπαρο. Μπιτσόμπαρο. Δεν μπορεί να το πει και το beach bar. Η μπαρ δίπλα στη θάλασσα. Όχι. Εγώ Seaside. Δεν ανήκω στην κατηγορία Κωστόπουλου, οπότε το λέω μπιτσόμπαρο. Έτσι. Μπιτσόμπαρο. Βλαχο. Τέτοια. Βλαχολαϊκά. Βλαχολαϊκά. Έτσι. Το δέχομαι. Καλησπέρα. Θα καλησπέρασουμε και του αγαπημένου μα ακροατέ. Τώρα δεν είμαστε στις 4 εδώ στο Star FM 94,1 μόλις ξεκίνησε. Καλά να πάθετε όσοι είστε συντονισμένοι, δεν φταίμε εμείς, συμβόλαια είναι αυτά. Μας και πάμε πολύ στο μικρόφωνο. Και Άκης Τσακίρης, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Καλαργύρου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 λοιπόν. Και επικοινωνήστε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το τηλεφωνό μας 22-3-10-46-7-25 αλλά και από τα social media γιατί μην κοιτάζουμε αυτό. Πόσο είμαστε καλέ, επικοινωνήστε μαζί μας. Ναι, με ακούτε. Καλά, πάρτε μας να μας πείτε τα νέα σας. Ναι, πάρτε να κάνουμε μια κουβέντα εδώ να πούμε τα νέα μας, να μας πείτε τι κίνηση έχει στην πόλη. Τίποτα τέτοια ώρα. Αμπά, μην το λες. Α, λες μην το λες, τέτοια ώρα συνήθως έχει κίνηση. Στην πλατεία Πάρκου και στην πλατεία Ελευθερίας. Έχει αρκετή κίνησούλα. Πιο πολύ στην πλατεία Πάρκου. Οι περισσότεροι τώρα τελειώνουν από τις δουλειές και πάνε σπίτια τους. Οπότε περνάνε από το κέντρο για να πάνε σπίτια. Πάλι λαϊκά, έτσι. Είδες. Το κατακρίνω αυτό με τον Κωστόπουλο. Εγώ ανήκω σε άλλη κατηγορία. Καλή κάνει δουλειά μας. Μασαμπούκα. Λοιπόν, τηλεφωνήστε μας λοιπόν. 22-3-10-46-7-25, πατάτε το 7 και μιλάτε μαζί με την Βάσο Καλεργύρου για να σας βγάλει στον αέρα. Το αποφασίσει εκείνη. Όχι, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να μας δείτε live είναι μέσα από το στούντιο. Είναι και εμείς να το αποφασίσουμε. Δηλαδή, σαν την κυρία που μας είπε για το χαλβά θα ψάλω. Δηλαδή, μας πάρει κάποιος και πει ότι έχει κάτι για μας. Πούμε, να τον βγάλουμε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Με σκέσια. Τέλεια. Λοιπόν, μπορείτε να μας δείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στις 4, Παύλα Star FM 97,1 με live εικόνα μέσα από το στούντιο του Star FM 97,1. Ενώ μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Twitter και στο Instagram, στους λογαριασμούς μας Ραντεβού Star FM και να κάνετε και το hashtag Ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, στις καταστάσεις σας, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας και οπουδήποτε αλλού θέλετε. Ακόμα και στις ιστορίες σας. Θέλουμε τα πάντα να μας πείτε τι κάνετε την ώρα που μας ακούτε. Πού είστε την ώρα που μας ακούτε, από πού μας ακούτε, έτσι. Γιατί μας ακούτε. Αυτό μην μας το απαντήσετε γιατί ούτε κι εμείς ξέρουμε. Κατά τη διάρκεια ανεβαίνουν και πάρα πολλές ιστορίες στα social media, έτσι. Στο Instagram κτλ. Γίνεται ένα spike. Καταλαβαίνετε και βλέπετε, έχετε και εικόνα πλέον, τι γίνεται εδώ μέσα, τι επικρατεί. Αμέ. Έτσι. Εκτός αν κλείσουμε την εικόνα, γιατί χορεύουμε. Πώς είσαι. Καλά. Το μαλλί. Τι. Τι έχει το μαλλί μου. Είναι ένα κερατάκι εδώ, ένα από εκεί. Δεν φταίω εγώ, επειδή με κερατώνει η σχέση μου μάλλον. Αν μας ακούει, στα φιλιά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, αν και δεν μας ακούει, γιατί δουλεύει. Και στον Ανδρέα και στον Βασίλη που μας ακούει. Γεια σου, Ανδρέα και Βασίλη. Ο Ανδρέας είναι φίλος μας από τυχείο και ο Βασίλης είναι από Γραφεία Μία. Φίλος μας. Στείλτε μας από που μας ακούτε. Ναι, για στείλτε. Από Αθήνα μας ακούει η Αναλίνα, είδες. Αμέ. Στέλνει και τηλέφωνο. Αμέ. Βγαίνει και στον αέρα. Έτσι μας πει τα νέα της, ότι γύρισε από τη δουλειά. Και κατευθείαν έβαλε Star FM 97,1. Αυτό. Βέβαια από την Αθήνα μας ακούτε μέσα από το tvstar.gr, το web radio του Star FM. Έτσι, πατάτε το κουμπάκι web radio και μας ακούτε ακριβώς στον αέρα ό,τι ακούνε και οι λαμιάτες που μας ακούνε μέσα από τους 97,1. Και σήμερα σου έχω. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6. Μόνοι μας σήμερα, αλλά αύριο έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή παρέα. Την οποία θα τη δείτε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας μέσα από τα social media της εκπομπής στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram. Πάρα πολύ δυνατή παρέα η οποία έχει να μας πει πάρα πολλά η παρέα αυτή. Πολλά. Γυναίκα δεν το λέμε. Εγώ ακόμα. Θέλω να πω ότι αύριο θα ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Δεν θα τελειώσουμε μέσα σε μισή ώρα τη συνέντευξη. Θα πάρει και παραπάνω. Έχω να ρωτήσω πολλά. Έχει δουλειά η Ελένη. Έχω να ρωτήσω πολλά όμως. Έχει δουλειά. Η Ελένη. Δεν είπε κάτι. Μια Ελένη. Ράδου. Boing. Όχι. Έχει δουλειά. Οπότε θα την κρατήσουμε. Θα την έχουμε ζωντανά. Όμως. Να την έχουμε ζωντανά, αλλά εγώ θέλω να τη ρωτήσω πολλά πράγματα. Δηλαδή θα σκάσω. Θέλω να μάθω πολλά πράγματα για εκεί. Για εκεί που ήτανε. Ναι, και εκεί είναι. Και θα είναι και θα είναι και πάντα εκεί. Μάλιστα. Θα φτιάξουν ένα τοτέμ. Ωραία, το κάψαμε. Λοιπόν. Όχι ακριβώς. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Ελένη και το τεμ τι κατάλαβαν οι άνθρωποι. Όχι βέβαια, καθόλου. Λοιπόν, έχω να σου έχω θεματάρε σήμερα. Σου έχω. Ο Justin Bieber μεταμορφώθηκε σε γυναίκα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Σου έχω 7 σημάδια που προδίδουν πως τελικά είναι ερωτευμένος ή ερωτευμένη μαζί σου. Ούτε σημαδιακό να ήταν. Ούτε συνοημένοι να είμαστε. Λοιπόν, έχω βέβαια και τους Beckhams, οι οποίοι γιόρτασαν, ναι, γιόρτασαν τα γενέθλια της Βικτόρια με μια τούρτα λίγο περίεργη. Θα σου πω. Δεν το λες καλά πάλι. Βικτοριάς.
Μα θέλουμε να ξεφύγουμε από την κατάσταση. Ένα λεξικό αυτό ανεφλέχθηκε. Έγινε ένα χαμό, παιδιά. Χθες βγήκα με τα παιδιά που κάνουν το ντοκιμαντέρ κτλ. Και ήταν το βασικό θέμα συζήτηση. Δηλαδή, μπορεί να κάτσαμε 2 ώρες εκεί που ήμασταν τέλος πάντων. Για το ντοκιμαντέρ δεν βγήκατε και θα μιλάγατε για τον Κωστόπουλο. Για 20 λεπτά, παιδιά. Προλάραμε όλο αυτό το θέμα. Περνάνε ωραία και βγαίνει προς τα έξω. Μεταξύ, ξέρεις, έχουμε και μία φίλη, τα φιλιά μου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, που είναι φιλόλογος. Τρελαίνεται με κάτι τέτοια. Τρελαίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς, η συζήτηση και η διαμάχη που επικρατούσε ήταν σ' άλλη επίπεδα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί έλεγε ότι όταν βγήκε ο Κωστόπουλος τώρα με τον Ήτρο, πραγματικά έχει άλλαξε όλα τα δεδομένα της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, βλέπαμε λίγο. Μας άνοιγαν τα μάτια γενικά. Μας άνοιγαν γενικότερα τα μάτια με τις φωτογραφίες και τα εξώφυλλα που είχε τον Ήτρο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Σάκη Ρουβά με τον Δυναμίτη μπροστά. Καλησπέρα. Θα γίνω Δυναμίτη και... απάνω στο κορμί της. Αυτό κι αν ήταν, ναι, με τον Δυναμίτη. Τέλος πάντων. Αυτό το είχαν κάνει την ίδια χρονιά. Την ίδια χρονιά που έγινε αυτό το εξώφυλλο, είχε παίξει στο Sex and the City. Το επεισόδιο με το μοντέλο Παύλα παλιός μπάρμαν που είχε γνωρίσει η Σαμάρθα και τον είχε κάνει εξώφυλλο επειδή ήταν ωραίος με τη γνωστή βότκα εδώ. Α, είχε βότκα. Εμείς αλλά αυτός την είχε πιο μεγάλη τη βότκα του. Την είχε πιο μεγάλη. Από το Σάκη Ρουβά. Την έχει πιο μεγάλη τη βότκα. Εκπληκτικός λαός, γιατί θα συνδυάζω. Ναι. Είπαμε να βάλουμε μια βόμβα εκεί. Δυναμίτη. 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 Δυναμητή. Λοιπόν, σου έχω επίσης, ναι, σου έχω βέβαια και πού θα πάνε μήνα του Μέλιτος ο πρίγκιπας Χάρη και η. Τέτοιο. Η Μέγαν, η Μάρκελ. Η Μέγαν, η Μάρκελ. Έτσι. Αμέ. Εγώ σου και έχω... ο πρίγκιπας ο Χάρη. Και σου έχω βέβαια και την πιο όμορφη γυναίκα της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό People όπως βγήκε χθες το βράδυ. Θα συζητήσουμε για την Κλόη Καρντάσιαν, την οποία εγώ την τύπησα αυτή τη βγάζω το καπέλο. Γιατί τον έδιωξε. Γιατί τώρα που γέννησε, τον έδιωξε. Τον έδιωξε, καλά τον έκανε. Γιατί ήταν άπιστο. Μου κάνει το παιδί, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, φύγε τώρα. Γιατί ήταν άπιστο, σου λέει ο Τρίσταν. Τώρα που είπα, έλα, φύγε, σου έχω μετά θεματάρα για την ΕΡΤ. Έχω τα παπούτσια στο χέρι και γεια σας. Γιατί έτσι γίνεται. Έφυγε ο Τρίσταν. Έτσι γίνεται. Όχι, ρε παιδιά, είχαμε έναν φυσιολογικό άνθρωπο να βλέπουμε στο reality. Τώρα δεν θα βλέπουμε τίποτα άλλο. Γιατί θέλω να σου πω ότι θα χάνω επεισόδιο το reality τη κατάσταση. Εντάξει. Τι να σου πω και εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ναι. Πώς τώρα συνδέεται η Έλεν Φουρέιρα με τις αδελφές Τζένερ. Συνδέονται. Θα τις δούμε στο reality. Το στόχο κι εγώ αυτό. Στόχο κι εγώ αυτό. Έκλαψα. Παιδιά, για την ΕΡΤ. Και θέλω να πάμε κατευθείαν σε αυτό. Λοιπόν. Όχι, θα πάμε και... Όχι, θα πάμε γιατί είναι θεματάρα τώρα. Δεν γίνεται. Σου στο τέλος, ναι. Τι σημαίνει ο εγκλωβισμός του Πέους. Να τα. Παιδιά, το διαβάσαμε, το είδαμε να το αναλύουμε, να το αναλύσουμε κι εμείς. Γιατί είναι καινούργια έννοια αυτή. Όπως έχεις καταλάβει, η επόμενη πρόταση που θα γίνει από το σταθμό είναι κάντε το σεξ και άλλα μετά τις 12. Γιατί πια αφού έτσι κι αλλιώς το κάνετε που το κάνετε, ας το κάνετε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΕΡΤ αυτό. Έπαιξε στον αέρα η ατάκα από τον παρουσιαστή των ειδήσεων του Μεσημβρινού, τον κύριο Αντώνη Λαφογιώργο. Έλα, έφυγε, θα μας πάρει στη θέση, λέει. Μας στέλνει μια ακροάτρια και λέει: καλησπέρα, παιδιά, λέει. Δεν πιστεύω να είμαι εγώ η Ελένη. Ποια είναι, κάτι να δούμε. Είναι η κυρία Νίτσα. Η κυρία Νίτσα είναι τη στυλίδα, θέλω να σου πω. Καλή εκπομπή, Νικόλα. Ναι, γιατί. Δεν κατάλαβα τι. Με ξέρει από μικρό. Ναι, όταν ακόμα με φωνάζανε Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκης, κάπως ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είστε πολλά... εσείς και η κυρία Νίτσα μου, αλλά εσείς πρέπει να είστε ακόμα καλύτεροι, γιατί είναι. Είστε εδώ, δικιά μας. Είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι έγινε ένα πρωτοφανές σκηνικό στον αέρα της ΕΡΤ, εκεί που πήγε να κλείσει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων χθες το μεσημέρι. Λέει, okay, από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και τους σκηνοθέτες και όλους τους ανθρώπους της ΕΡΤ, καλό σας μεσημέρι. Πέφτει το σήμα, δείχνει ακόμα στούντιο. Εν τω μεταξύ, πώς εμείς δείχνουμε στούντιο και πέφτει το σήμα για να κλείσουμε στη θόμη παλιού κάθε μεσημέρι και γυρίζει. Και ακούγεται ο κύριος Αντώνης Αλαφογιώργος να λέει στην αθλητικογράφο, η οποία ήταν στη γωνία του τραπεζιού που έλεγε τα αθλητικά πριν. Έλα, έφυγες, τι θα κάνεις, θα μας πάρεις τη θέση.
Ξεχάσανε τα. Όχι, ξεχάσανε. Κανονικά τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά από τη στιγμή που θα έπαιζε. Έλα, το τρέιλερ. Δεν είναι το σήμα. Και το μυθικό έχει γίνει αυτό με την τουαλέτα. Καλά, με το πορνό που έπαιζε από πίσω από έναν πολιτικό. Από τον Μπάγκαλ, από ποιον ήταν. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν ήταν τον Μπάγκαλ. Δεν θυμάμαι από ποιον πολιτικό ήταν. Βασικά είναι λάθος ο τίτλος. Δηλαδή δεν είναι πρωτοφανέ σκηνικό στον αέρα τη Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είχε υποθεί ποτέ αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή δεν είχε υποθεί ποτέ στον αέρα. Έλα, έφυγε. Τι θα κάνει, θα μα πάρει τη θέση. Να πούμε βέβαια, ο κύριος Αντώνης Δελοφογιώργος, ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Αντώνης Δελοφογιώργος? Φυσικά και ξέρω. Όχι, πέρα από παρουσίαση της ΕΠ. Είναι ο πρώην άντρας της κυρίας Αράφοβλου. Α, αυτό δεν το ήξερα. Α, με. Την αλήθεια. Εδώ πέρα, παιδιά, τι κάνουμε, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει με ποιον. Τι gossip κάνουμε τόσα χρόνια. Να το, τι θα κάνεις, θα μας πάρεις τη θέση. Και έκλεισε εκείνη τη στιγμή, έπεσε το σήμα των ειδήσεων. Γιατί, έχουν... γιατί τον είδαμε τον γιατί κάνουμε. Εδώ ήταν το multi που βάζει το πρωί, το Happy Day. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ένα μούλτι κάθε πρωί το Happy Day και το βάλανε στο μούλτι τους. Μάλιστα, οκ. Καταλαβες. Και έγινε όλο αυτό το θέμα. Τώρα δεν ξέρουμε, βέβαια μπορεί να είχαν μπει στη διαδικασία να είχαν λογομαχήσει πριν. Βέβαια ο κύριος Αντώνης Δελοφογιώργος είχε γράψει στο Twitter κάποια πράγματα για την ΕΡΤ παλιότερα. Δηλαδή ήταν εκνευρισμένος με την ΕΡΤ κάποιες φορές. Και τα έγραφε στο Twitter. Για να μην μπει στη διαδικασία να σκεφτεί και να κάνει λίγο υπομονή να κλείσουν και το είπα απευθείας. Μα κλείσανε, ρε, εσύ. Αυτό είναι το θέμα. Ότι προφανώς αφήσαν τα μικρόφωνα ανοιχτά. Να φύγουν από εκεί, βέβαια. Μπορεί να μην άντεχε ο άνθρωπος και ήθελε να το πει εκείνη τη στιγμή, να το βγάλει από μέσα του. Άρα που υπήρχε κάτι από πριν. Ναι, κάτι έγινε πριν. Τον διέκοψε. Μπήκε ανάμεσα, κανείς δεν ξέρει. Δεν είδα το δελτίο εκείνο το μεσημέρι, να σας πω σίγουρα. Αλλά έπαιξε κανονικά. Τι θα κάνεις, θα μας πάρει τη θέση. Και εκείνη τη στιγμή έπεσε το σήμα των ειδήσεων κανονικά. Τέλος πάντων, κρίμα μου. Βγήκε εκτός αέρα. Κάτσε λίγο καημένο. Εντάξει, δεν πειράζει. Κύριε Λεφογιώργο μου, τα προσέχουμε αυτά. Τι γίνεται στον αέρα. Στο πρώτο μας όμως μουσικό διάλειμμα. Αμέ. Μην ξεχνάτε εσείς στα social media τη σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4 97,1. Να μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τα φιλιά μας ξανά στην κυρία Νίτσα που μας έστειλε μήνυμα. Θα μάθει σε λίγο, κυρία Νίτσα, ποια Ελένη θα έχουμε αύριο. Αμέ. Quiz. Quiz. Ποια Ελένη έχουμε. Πάρτε μας το 22-310-46-725. Οι 5 πρώτοι θα τηλεφωνήσουν. Θα περιμένουμε τους υπόλοιπους. Instagram και Twitter. Ραντεβού στα RFM. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
Λοιπόν, όταν το χέρι μου χτυπώ, δεν θέλω να φοβάσαι. Νίβο. Νίβο. Going through γενικότερα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον Νίβο κάποια στιγμή. Να τον έχουμε. Να τον έχουμε, γιατί είναι και αυτός, μιλάει και δεν σταματάει. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τύχει ποτέ άνθρωπο που δεν μίλαγε. Πού θα περάσουμε δύσκολα. Πού θα περάσουμε δύσκολα. Θα είμαστε και σε λίγες μέρες. Πώς θα δόξα. Γιατί. Θα τον βάλουμε τραγουδίσει τα καγγέλια. Μιλάει, αυτό εννοεί. Ναι. Θα τον βάλουμε τραγουδίσει και τα καγγέλια. Αν ξεκινήσει να σταματάει, ξεχνάει να σταματήσει. Λοιπόν. Για μας ξεκούραστο είναι αυτό. Λοιπόν, με κόλλησες λίγο με το πέος. Θέλω να μου πεις το πέος. Να μην το αφήσουμε λίγο τελευταίο. Όχι, τώρα με κόλλησες. Θέλω να δω λίγο τι είναι αυτό του πέους. Ποιο, ο εγκλωβισμός λέει του πέους. Ναι. Εγκλωβίζεται το πέος. Και τι έρχεται μετά η πυροσβεστική για το απεγκλωβίζει. Φυσικά έτσι είναι η χειρδάρη, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, ήθελα να το βάλουμε λίγο προς το τέλος. Όχι, τώρα δεν μπορώ όμως, θα τα σκάσω. Τις ειδήσεις, τα σημαντικά τα θέματα ήθελα να πούμε και μετά να το αφήσουμε. Γιατί αυτό δεν είναι σημαντικό, εγκλωβισμό του Θεού. Το βλέπεις συχνότερα στην κινηματογράφη όταν θέλει να δώσει μια αστεία διάσταση στις ερωτικές περιπτύξεις. Ναι. Όμως συμβαίνει συχνότερα από όσο πιστεύουμε. Την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκαν στη ΣΥΠΑ 176 περιπτώσεις εγκλωβισμού του Θεού. Και οι γιατροί στα επίγοντα κλήθηκαν να βοηθήσουν τους κλοβιερούς εραστές. Αυτό είναι ο εγκλωβισμός του Πέους. Αυτό εννοεί. Καταλαβές. Αλλά τώρα το καταγράφουν κιόλας. Ήταν τόσες οι περιπτώσεις. Είναι αυτό έγινε το αυτό. Που μπαίνει το η γνωστή εταιρεία με κόλλες. χορηγός. Ναι. Δηλαδή αυτό ονομάζεται εγκλωβισμός. Ναι. Και μας ενημερώνει κιόλας ότι σε περίπτωση που μας συμβεί. Κατάλαβες. Έχει και φωτογραφία. Όχι. Πάλι καλά. Μας δίνει και συμβουλές. Πώς ήταν η ελληνική αστυνομία που λέει σε περίπτωση που μπουν μέσα οι κλέφτες, κοιμηθείτε. Σε περίπτωση που εγκλωβίσετε το πέος σας, κάντε αυτό. Σε περίπτωση που μας συμβεί, δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε, μας λέει. Τι να κάνω, άμα δεν μπορώ να βγω. Άκου. Διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα. Από συμπιέσεις. Διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, συγγνώμη, και στις περιπτώσεις των περιπτώσεων, αν χαλαρώσετε, θα απελευθερωθείτε από μόνοι σας. Δεν θα ξανακάνω ποτέ σεξ, θα φοβάμαι μην εγκλωβίσετε το πέος μου τώρα. Μπορείς να χρειαστεί η μεταφορά σας σε κάποιο νοσοκομείο. Γιατί άμα αγχωθείς κιόλας μετά... Εγώ αν το πάθω αυτό και πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, δεν θα έχω μούτρα να βγω στη Λαμία. Λοιπόν, αν ούτε όμως... εδώ να έρθω στη δουλειά. Θα πρέπει να το βγάλουν το μεταξύ μετά και θα είμαι στο κεντρικό. Πώς θα βγω εγώ εγκλωβισμένος του Πέους, τα γράφει. Εγκλωβίστηκε το Πέους του Άκη Τσακίρη. Έχουμε μπει πολλές φορές στη λέξη Πέους. Πόσα πρόστιμα έχουμε φάει. Πάρα πολλά. Πάμε παρακάτω. Αν όμως ο εγκλωβισμός διαρκεί, θα χρειαστεί να μεταφερθείτε σε νοσοκομείο που θα σας χορηγηθεί μειοχαλαρωτική ένεση για να ηρεμήσουν εμείς. Θα μου το χαλαρώσουν για να βγει. Αυτό έτσι γίνεται. Εκεί που είναι. Σαν πρώτη είδηση αυτό σήμερα, δεν ξέρω γιατί έτσι. Εκεί που είναι έτσι, αυτό θα πάει έτσι. Ναι, θα χαλαρώσει και θα. Σαν παραμένει ο ζουμπούλι. Θα πετάξει. Τι θα πετάξει. Θα πετάξει, θα φύγει. Κατάλαβε, θα είναι ελεύθερο να πετάξει. Τι θα είναι ελεύθερο να πετάξει, έχασα. Και ελεύθερο και χαλαρώ να πετάξει. Εδώ έχουμε άλλο εγκλωβισμό. Αυτό ήταν. Τον γενιό. Όχι, τύχει ποτέ. Τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν. Δηλαδή, εγώ τώρα φοβάμαι να κάνω σεξ με εγκλωβιστό. Και έχω και κλειστοφοβία. Πράγματι, σε πόσο ξέρω. Και έχω και κλειστοφοβία. Άμα εγκλωβιστό, τι θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε τα φιλιά μας και στη Δήμητρα και στην Αγγελική που μας ακούνε. Να στείλουμε τα φιλιά μας που μίλησε χθες στα παιδιά στην Κύπρο, τον Κωνσταντίνο και τον Ηλία. Γεια σας, παιδιά στην Κύπρο. Γεια σας, παιδιά στην Κύπρο. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Τι άλλο έχουμε να πούμε, ή να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί μετά θα επιστρέψουμε λίγο στα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μειοχαλαρωτική ένεση. Να ρωτήσω κάτι. Τη μειοχαλαρωτική ένεση την κάνουν εκεί που νομίζω. Εκεί στην κάνουν. Εκεί που να έχει το άγγιγμα. Συγγνώμη, την κάνουν στον ποπό για να χαλαρώσει το μπροστινό μέρο. Όλοι εμεί, δηλαδή τόσο δυνατή είναι αυτή. Και τι θα πεθαίνει έτσι μετά. Τι σου κάναν μειοχαλαρωτική, γιατί είχα εγκλωβιστεί. Παιδιά, εγώ έχω κλειστοφοβία. Δεν μπορώ να εγκλωβιστώ. Και περίμενε τώρα. Άμα έχω εγώ κλειστοφοβία, δεν θα έχει κλειστοφοβία και το αυτό μου. Αυτό θα είναι που θα έχει φοβηθεί πρώτο. Καταλαβές.
Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Αν τώρα. Τύχει ρε παιδί μου και είσαι βουκολικός άνθρωπος και θες να κάνεις σεξτα στη φύση. Και πάθεις έναν εγκλωβισμό. Πώς θα έρθει να σε μαζέψει το ασθενοφόρο. Και πού θα. Εκεί θα την κάνουν. Δίπλα στα πεύκα. Μα μας δώσανε συμβουλές. Τι θέλεις να το ξαναδιαβάσω. Σου λέει να μην το σκέφτεστε, να χαλαρώσετε. Και αυτό θα χαλαρώσει μετά και από μόνο. Εκεί δεν μπορείς να σε χαλαρώσει γιατί δίνεις μια όθηση. Όμως, πρέπει δηλαδή να δώσεις ένα push, μια παρακίνηση και στο τέρι το άλλο για να χαλαρώσετε και δύο ώστε να απεγκλωβιστείτε από αυτό το σκηνικό όλο. Καταλαβες. Και το νοσοκομιακό από πίσω ιου-ιου και το δικαστικό ιου-ιου. Σε λίγο από τα πρόστιμα που θα φάμε. Πάμε σας παρακαλώ σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να μια Ελένη που ακούσαμε. Να μια Ελένη. Ελένη Χατζίδη, ειδότερα. Να τα. Λέω τώρα. Καλή μια Ελένη που ακούσαμε. Mm-hmm. Και άλλη τραγουδίστρια Ελένη υπάρχει. Αύριο εμείς θα έχουμε μια Ελένη πάντως. Ποια άλλη Ελένη. Γιατί δεν έχουμε τραγουδίστρια. Η Τσαλιγοπούλου, παιδιά. Ναι, η Τσαλιγοπούλου. Ναι, άλλη. Ελένη Παπαδίζου. Την Έλενα όμως. Εντάξει, δεν πειράζει, Ελένη. Πώς την βαφτίσαν, Έλενα! Μα Έλενα το θέλει! Δηλαδή, εμένα τι με βαφτίσαν, Άκη, όχι, Νίκο, με βαφτίσαν και με φωνάζουν Άκη. Την Έλενα την Παπαρίζου, Ελένη την βαφτίσανε. Μπορεί να την βαφτίσανε και Έλενα. Εγώ έχω θεία, αντί για Δήμητρα, την βαφτίσανε Δημητρούλα. Αλήθεια. Όταν εγώ λέω ότι δεν πάει καλά το σόι τη γενικότερα, από εκεί πήρε, τι την βαφτίσανε Δημητρούλα. Έτσι την βαφτίσανε στην ταυτότητα. Έτσι λέει Δημητρούλα. Έτσι τη βαφτίσανε τη γυναίκα. Αυτή και η Ασπασία Βαρδάτσικου που δεν ορίστε? Ήξερε πότε. Αυτή πει ο νονός. Ό,τι πει εκείνη τη στιγμή ο παπάς βασικά. Αν ο νονός είχε κόλλημα και ήθελε τα υποχωρητικά, Δημητρούλα. Μπορεί να ήθελε να έχει μια αφορμή να τη τραγουδεύει. Δημητρούλα μου, γεια σου, αυτό. Να. Ωραία. Λοιπόν. Κατάλαβες. Και θέλω να σε πάω τώρα λίγο στα τηλεοπτικά τα θέματα. Η Ελένη δεν υπάρχει. Δεν βρίσκω κάποια άλλη. Τη Φουρέιρα, καλέ. Α, η Ελένη Φουρέιρα, παιδιά. Κάποια από αυτές, βρε παιδί μου, τις είπαμε. Πόσες άλλες να είναι. Θα είναι αύριο εδώ μαζί μας. Η Ελένη Δήμου. Την Ελένη Δήμου. Θα την πάρουμε να κάνουμε μια συνέντευξη με την Ελένη Δήμου. Αυτή η γυναίκα. Θα την πάρουμε σύντομα. Και δεν έχουμε. Είδες, πήξαμε στους άντρες εδώ. Να μιλήσουμε και με μια γυναίκα έτσι. Γιατί καλά, την Βαλερία την Κουρούπη δεν είχαμε πριν που κλείσαμε για Πάσχα. Τώρα λες για μετά το Πάσχα. Εντάξει, τότε. Μια γυναίκα έτσι να πούμε τα δικά μας. Ναι, αύριο. Αυτό. Πάμε, έλα, ναι, θα σε πάω σε μια γυναίκα εγώ τώρα. Ναι, και διαβάζω εδώ στο The Wedding Project, λέει. Γιατί έτσι. Γιατί όσο το συγκεκριμένο ξέρετε, κατάστημα στο οποίο αναφέρεται ναι, έχει τις καλύτερες... Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες τιμές εκεί, αλλά γαμπρός τις καλύτερες επιλογές. Ναι, άμα θέλεις να είσαι λίγο κλέρινο γαμπρός, όχι κλέρινο γαμπρός, γαμπρός. Θες να είσαι ρε παιδί μου να ντυθείς όμορφα. Ναι. Θα πάει να ντυθείς έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Έχουν ξεκινήσει γάμοι, παιδιά. Όλο ο κόσμος. Μπι, 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 μπι. Εγώ αυτό που κάνω τι το λάθος. Αυτό το πράγμα, γιατί δεν την κόσμο έτσι. Τι έθιμο είναι και αυτό, πώς θα το ψάξουν. Το διατυμπανίζουν, σου λέει την πάμε, την ήρθε για γαμπρί και το για γαμπρί, λέω. Σήμερα από κάπου θα για σφαγή. Από κάπου θα έχει ξεκινήσει αυτή η βλακία δηλαδή, εδώ πατάνε την κόσμο συνέχεια. Το διατυμπανίζανε τότε, δεν είχαν προσκλητήρια παλιότερα και σου λέγανε κάτι θα γίνεται, πάμε να δούμε. Και πήγαινε όλο το χωριό. Και πήγαιναν με τον Γάιδα, τι έβαζαν τον Γάιδα και έκανε. Μπορεί να είχαν έναν τελάλι. Δελάει. Παντρεύεται σήμερα η κόρη του τέτοιου. Του Τάσου από τα Άνω Δημίκλανα. Όλα τα Δημίκλανα στα Άνω επάνω. Όλα τα Δημίκλανα. Γέμισε η εκκλησιά. Παίζανε μουσική, ναι. Παίζανε μουσική, ναι. Και τώρα είναι αυτό το πράγμα με τις κόρες. Έτσι θα σε πάω κι εγώ με δυο άλογα. Θα και σε πάω στο γάμο. Θα όχι. Θα σε πάω με δυο άλογα και βιολιά από πίσω. Εγώ αγαπημένο μου δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να το διατυμπανίσω τόσο πολύ. Θα το κάνω εγώ μόνο μου, θα σε ρωτήσω. Θα το κάνω για πάρτι μου, αγαπημένο. Και εγώ για πάρτι μου θα το κάνω. Άμα είναι να το κάνω. Να πω, κοιτάξτε, έγινε το θαύμα. Να το διατυμπανίσω, δηλαδή θα πάω στο καρπενήσι να το διατυμπανίσω. Α, παιδιά, παντρεύομαι. Δηλαδή, δεν πα στο καρπενήσι να το διατυμπανίσει καλά. Παραδοσιακά θα σε παντρέψουμε, ξέχασε το. Με και ο Μπακογιάννη παντρεύτηκε έτσι. Διακριτικά, αλλά παραδοσιακά. Δεν θα έχει του βλάμιδε. Τι είναι αυτό. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, άμα δεν ξέρετε του βλάμιδε. Έχω γίνει βλάμη στο γάμο του αδερφού. Έχω αλλεργία σε αυτό το πράγμα που λέγεται γάμος. Πώς να το ξέρω. Άρα δεν το κάνεις καθόλου άμα έχεις αλλεργία. Θα το κάνω όπως θέλω εγώ. Και το άλλο μισό. Καταλαβες. Το άλλο μισό. Πόσο μισό. Λοιπόν. Πόσο κομματιασμένο. Τι κομματιασμένο. Αυτό είναι διαμελισμένο. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ λίγο στα θέματά μας τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή. Έχουμε καταντήσει το από καρδιά του Ανδρέα Μικρούτσικου. Φιλιά. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη γυναίκα, μια γυναίκα του τραγουδιού, στη Μαριό, η οποία έδωσε συνέντευξη στο Όλο Καλά και στο Μακεδονία TV. Θα σας δεν προλάβουμε να το παίξουμε, να το παίξουμε σήμερα λοιπόν. Η οποία μεταξύ άλλων είπε βέβαια ότι είναι 73 χρονών και αναγκάζεται λέει να δουλεύει. 73. Μεγάλωσε τη Μαριό. Τα παιδιά μου λέει ζουν από τη σύνταξη του άντρα μου. Ενώ παράλληλα αναφέρεται στο ότι ο πατέρας της λέει δεν ήθελε καν να τραγουδάει τα ρεμπέτικα τραγούδια. Και αναφέρει συγκεκριμένα, είχα πάρα πολλές αντιδράσεις λέει από το σπίτι μου. Συγγνώμη τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά? Πόσο να είναι, θα είναι μεγάλα. Πώς γίνεται να ζουν από τη σύνταξη του άντρα της? Γιατί να μην ζουν από τη σύνταξη του άντρα της? Λέω ρε παιδί μου, παιδιά. Άμα είναι άνεργα.
Ξέρεις, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Μωρέ, υπάρχει. Ευχαριστώ. Αλλά... Εκεί θα καταλήξουμε κι εμείς με αυτά που λέμε. Θα γίνουμε το 1% ακόμα. Λοιπόν. Πράγματα, δηλαδή. Ο πατέρας μου λέει, δεν είναι... άμα δεν έχει δουλειά, να μην το συντηρήσει λίγο ο πατέρας μέχρι να βρει τη δουλειά του το παιδί. Εντάξει. Να μην τον βοηθήσει οικονομικά. Εντάξει. Ο πατέρας μου λέει. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, αυτό λέω. Δεν ήθελε... μπορεί να μην έχει βρει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικά. Στην οικογένεια κάτι παλιό, θα πούμε, μωρέ. Δεν μπορώ. Στην οικονομική κρίση και την οικονομική ανεργία. Α, στην οικονομική κρίση. 300 στη Βουλή είναι, θα τη λύσουν κάποια στιγμή. Όταν. Όταν. Του χρόνου που έχουμε εκλογές. Λέω. Κάθε, γιατί καλέ, δεν πήγε ο Αλέξης τώρα στο Καστελόριζο και είπε ότι φεύγουμε τα μνημόνια τον Αύγουστο. Δεν τον Αύγουστο μπορεί να μην έχουμε ούτε μνημόνια ούτε Καστελόριζο, άλλο αυτό. Το έγραψα στο Twitter, γυρίζω και λέω ότι ο Τσίπρας πήγε να πει στο Καστελόριζο ότι δεν θα έχουμε μνημόνια τον Αύγουστο. Βέβαια τον Αύγουστο μπορεί να μην έχουμε ούτε Καστελόριζο ούτε μνημόνια. Λοιπόν, πάμε στη Μαριά, η οποία λέει ότι ο πατέρας μου λέει δεν ήθελε καν να τραγουδά τα ρεμπέτικα τραγούδια. Περιττό τι ξύλο έφαγα εκείνα τα χρόνια. Ξέρουν οι παλιοί, Λουρί και Άγιος ο Θεός. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Είναι τα χρόνια, παιδιά, ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει. Πολύ δύσκολο. Ακόμα και ο παππούς μου ήθελε να ασχοληθεί με το βιολί, ο παππούς. Και εσύ το βιολί σου, γι' αυτό από εκεί το πήρε. Να σα πω την ιστορία πριν να ακούσουμε τη Μαριό. Γιατί να μου κάψεις πάλι το θέμα, ρε παιδί μου. Δεν θα το κάψω, να πω την ιστορία. Θες θέλαμε να πούμε τη Μαριό και λέγαμε τι σεξι λέγαμε, τι σεξουαλικό λέγαμε. Δεν το λέω. Για αυτά που κάνουν οι άντρες. Δεν το λέω. Θα το πω στη μόλις ακούμε τη Μαριό, θα το πω στη από εκεί πάμε. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβα. Μάγκα θα πει σωστό, λέει καταρχά το τραγούδι του. Έτσι. Να τα ακούνε κι άλλοι. Να τα ακούνε γενικότερα. Τι θέλω και φέρω τέτοια γιατί θέματα. Άλλο... Από εδώ και πέρα θα λέμε για το τι βραχή φόρεσε η μία και τι βραχή φόρεσε η να είμαστε safe. Άλλο η ψευτομαγκιά και άλλο η μαγκιά η κανονική. Η αντρική, κατάλαβες. Γεια σου Μαρία Μουρατή εδώ που μόλις μπήκε στο live μας και μας λέει γεια σου Μαρία. Και σου λέει τώρα ότι άλλα τα χρόνια τότε. Σίγουρα άλλα τα χρόνια. Αλλά τότε. Πολύ άσχημα τα χρόνια τότε σε βάση αυτό, με βάση αυτό βασικά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε εποχή έχει τα καλά της και τα κακά της. Και η σημερινή σίγουρα. Εποχή σίγουρα έχει πολλά καλά, αλλά έχει και εξίσου πολλά κακά. Ναι. Όπως και τότε υπήρχαν καλά και κακά. Καλά, κοίταξε να λέει. Σε κάθε εποχή. Γενικότερα, οι γονείς πάντα θα ανησυχούν για τα παιδιά τους. Είτε είναι και 40, είτε είναι και 12, είτε είναι και 8 χρονών. Πάντα θα ανησυχούν για τα παιδιά τους. Εδώ σου λέω, εγώ το έχω πει κιόλας, ότι ο πατέρας μας όταν του είπε ότι εγώ θα πάρω σπουδά δημοσιογραφία, μου είπε θα πεινάσει. Όσοι θέλετε να σπουδάσετε δημοσιογραφία, γίνεται τρευλική. Περισσότερο από εμάς τα βγάλετε. Ναι, κάτι. Περισσότερο από εμάς τα βγάλετε. Δεν έχει λεφτά τη δουλειά. Αλλά anyway, όχι, θα το κάνω. Βγάζουμε κάποια γρήματα. Δόξα στον Πανάγο. Να είμαστε καλά. Λοιπόν. Δευτέρα του Λεριώνα. Ωραία. Λοιπόν. Γιατί? Όχι, εδώ να τη χαιρετήσουμε από τώρα, κατάλαβε. Ναι, θα τη χαιρετήσουμε από τώρα, γιατί δεν θα αυτό. Λοιπόν. Πάμε στον Θανάση Περιβολιώτη και στο αθλητικό δελτίο starsports.gr, 24 ώρια αθλητική ενημέρωση μέσα από τους αθλητικο... μαζί, μάλλον από τους αθλητικογράφους αθλητικογράφους του Star Κεντρικής Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε και σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
από τη στιγμή που. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, πάμε. Όχι, δεν πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα στο καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού και 54. Επιστρέψαμε δυναμικά όμως. Λάθος μου. Με Γιάννη Τάσιο. Θέλω να σου πω. Επιστρέψαμε να τάσα Θεοδωρίδου. Η Θεοδωρίδου συμμετέχει σε ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου, παιδιά. Κάπου το είδα. Του Γιώργου του Παπαδόπουλου. Βρε Γιώργο! Δεν έχει αφήσει αγόρι για αγόρι από την ελληνική δισκογραφία ή να τα. Με την καλή έννοια, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά, να πούμε ότι με τον Γιώργο. Βρε Γιώργο. Καλά, ήταν στο εξωτερικό το χειμώνα. Ήταν περιοδία όλη την Αμερική, έτσι. Βρε Γιώργο, βρε Γιώργο. Και να αρχίζει να φωνάζει όλη η Αμερική. Βρε Γιώργο, βρε Γιώργο κάθε φορά. Πλέον επιστέλνουν και βιντεάκια. Και τον ανεβάζει. Ναι, το έχω δει, παιδί μου. Δεν ακολουθώ εγώ το είδωλο μου. Δεν ακολουθώ το Νατασό. Ακούσαμε και τον αγαπημένο Γιάννη Τάσιο, ο οποίος μας ειδοποιεί και μας λέει ότι όλα θα τα αλλάξει, όλα να τα αλλάξουν. Έτσι, έχετε να κάνουμε και καλησπέρα και καλή βραδιά. Την αλλαγή. Κάτι βάλουμε στα σκαριά. Εδώ αλλαγή έκανε ο Τζάστιν ο Μπίμπερ. Εντάξει παιδιά, έχω κάνει πασάρα. Εντάξει, έχω πασάρι θέμα, δεν υπάρχω. Μπράβο μου, μπράβο μου. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το κοινό, πού να με άραγες. Πού είσαι, έτρωγε και νύσταξε λίγο. Έτρωγε και νύσταξε λίγο το κοινό. Λοιπόν, ο Justin Bieber εδώ άλλαξε και μεταμορφώθηκε σε γυναίκα. Μην με ρωτήσετε, σκεφτόταν, δεν ξέρω. Woman. Αποφάσισε να ανεβάσει λοιπόν στο Instagram αυτή εδώ τη φωτογραφία. Δες τι ωραίος που είναι, πόσο το πάει το αυτό και το αυτό. Το V αυτό. Oh my goodness, να δείτε εσείς εδώ, αγαπημένοι άνθρωποι του on social media. Γιατί θέλω να σας πω βέβαια ότι δεν είναι αυτός. What? Δεν είναι συγκεκριμένα αυτός. Τότε βουλιάζουμε, σου λέει, σου λέει τώρα. Ποζάρι με ξανθό μακρύ μαλλί και κορμί με πλούσιες καμπύλες. Και ο ίδιος λέει, έγραψε δίπλα στη φωτογραφία, πρέπει όλοι να γνωρίσετε την αδερφή μου, λέει, την Ρέιτσελ Μπίμπερ. Εν τω μεταξύ έχει και μουστάκι η Ρέιτσελ Μπίμπερ. Anyway, βέβαια δεν είναι, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτός. Έχει γίνει Photoshop, διότι το, και το κατάλαβαν οι fans του. Η οποία φωτογραφία είναι της Beyoncé. Δες εδώ πέρα. Φαίνεται κιόλας. Ναι. Στο Coachella που πήγε στην επίδειξη μόδας η Beyoncé και έβγαλε φωτογραφία στο κόκκινο χαλί, είναι το φόρμα της Beyoncé. Απλώς έβαλε τη φωτογραφία του, του έβαλε και ξανθά μαλλιά. Του πάει όμως το φουστανάκι και το ξανθεί το μαλλί, έτσι. Ούτε δεν μ' άρεσε αυτή τη πιτσιρίκη. Καλά, εδώ πέρα πήγε και έφτιασε τον Jack Nicholson. Το θυμάστε αυτό που πήγε και έφτιασε τον Τζακ Νίκολσον. Μένουν απέναντι στις βίλες τους. Και έφτιασε τον Τζακ Νίκολσον. Θα μου πεις τώρα, μένουν απέναντι να περάσει γήπεδο γκολφ το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί και να πάει. Εκεί. Α, έχουν όλα αυτά. Δεν είναι μεγάλες οι βίλες. Εκεί. Βίλες. Είναι βίλες. Είναι γήπεδο τένις. Δεν θα ήθελα τίποτα από όλα αυτά. Προτιμώ και σε μια παράγκα. Στην παράγκα. Πισίνα. Α, βάζω θέλει πισίνα. Και σε παράγκα θα έμενε, άμα είχε το άλλο σου μισό έτσι. Το έχω, οπότε θα πηγαίνει μάνετα σε μια παράγκα και θα μείνετε. Δεν έχω πρόβλημα, δόξα τω Θεώ. Εμείς επειδή δεν το έχουμε, σκεφτόμαστε να μην. Η Αναλίνα, γεια σας τώρα, γύρισα σπίτι, πότε θα εξαφανιστεί η σκόνη βήχο συνέχεια. Μάλιστα. Μας βγάζει δελτίο καιρού για την Αθήνα, η Αναλίνα, έτσι δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη σκόνη όμως, παιδιά. Και σήμερα έχουμε λίγη σκόνη, παιδιά, είναι λίγο περίεργα. Εντάξει, αυτό είναι για του ανθρώπου που έχουν αλλεργίες και άσθημα κτλ. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες, τα social media της εκπομπής μας. Ακροατέ. Λοιπόν, τα social media της εκπομπής, ραντεβού στις 4 Παύλα Στάδε Φέμινε 97,1 σελίδα μας στο Facebook, εκεί που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί που μας παρακολουθείτε, κανονικότατα μας παρακολουθείτε, γιατί σας έχουμε και εικόνα και ήχο να πούμε. Αμέ. Μόνο όταν ακούμε τραγούδι δεν έχουμε ήχο. Παιδιά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα social media. Δυστυχώς, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπονται. Δεν μας επιτρέπονται, ναι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Instagram και Twitter, ραντεβού στα FM. 58. Και θα σου πω και ένα περιοδικό, το Super Κατερίνη, το οποίο είναι περιοδικό για βλάχες. Αυτό. Το είδαμε και αυτό στη φωτογραφία. Τώρα που είπες περιοδικό για βλάχες. Ο Κωστόπουλος έχει. Έχει ξεσπάσει, έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις με όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Το περιοδικό που μοιάζει με τη Σούπερ Κατερίνη και έχει στο τέλος ένα Α και όχι Ι, βγαίνει ακόμα. Και εγώ έχω να το διαβάσω από τότε και το διάβαζε η αδερφή μου και το έβλεπα δίπλα μου συνέχεια. Όχι, παιδιά, μικρός. Όταν ήμουνα. Πήγαινα σχολείο δηλαδή πριν 3, 4, 5 χρόνια.
είπε κάτι. Καλέ και δεν τα πιστεύει ούτε και εσύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, πόσο μάλλον να πιστεύει ο κόσμο. Είναι μια πενταετία, κάπου εκεί τέλο πάντων. Έχουμε 2018. Πριν από μια πενταετία ήταν το 2013. Αποκλείεται να πήγαινε σχολείο το 2013. Το 2013 ήταν, ναι. Το 2013 εγώ ήμουν ήδη μια χρονιά στο Sky, άρα μπα. Ωρε που πάμε. Άστα δηλαδή. Τέλος πάντων. Ξέρετε τι μας είπε, τι μας είπε ένας ακροατής τώρα που είπαμε τώρα που πάμε. Τι μου είπε ένας ακροατής από τη Στυλίδα. Έχετε καιρό να βάλετε, λέει, το γιατί πήγε στα Πεύκα Βούλα. Βάλτε το λίγο σας παρακαλώ, γιατί τους αρέσει. Τέλος πάντων. Γιατί έχουμε πολλά Πεύκα στη Στυλίδα. Στο σχολείο. Στο κρυφό. Στο κρυφό μάλλον. Στο secret school στα αγγλικά. Πόσο χρονών είμαι. Όταν πήγε ένα σχολείο, λοιπόν, χιλίων. Έπαιρνα παιδιά αυτό το περιοδικό τέλος πάντων, ναι. Που μοιάζει με το Σούπερ Κατερίνη. Ναι. Συνέχεια. Δεν έχανα. Το παίρνει η αδερφή τίποτα. Μου αυτό. Μιλάμε, έλεγε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγάλωσα με την αδερφή μου και τις φίλες της, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Τα... Είχε εκεί μέσα φωτοϊστορίες, καταλαβαίνετε, εκεί που διάβασα τα φωτορομάντζα αυτά τα. Εδώ η μάνα μου έχει κρατήσει το ρομάντζο ακόμα που διαβάζανε τότε. Το έχει κρατήσει, το έχει βάλει σε θήκες για να μην χαλάσει και το έχει να το θυμάται. Τι ωραία χρονιά. Ωραία, πού πάμε. Γιατί πήγε στα Πεύκα Βούλα, βάλτε το λίγο. Γιατί... Ρούλα. Βούλα. Ναι, γιατί μου το έπανε σήμερα στο τρένο. Ένας ακροατής μας. Τι είναι η Ρούλα τελικά. Κάμπια ήτανε. Όχι, ήταν εδώ. Άλλο, ναι, αλλά τώρα είναι οι διαφημίσεις, γιατί θα μας κόψουν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Oh, με ρωτάνε εδώ πέρα, Άκη, μόνο σου μιλάς. Όχι, μιλάμε εδώ πέρα στη Βάσο Καλαργυρού για να κανονίσουμε την playlist μας όλα για όσα τα τραγούδια τα οποία θα παίξουν. Πώς θα πάει η εκπομπή, γιατί με ρωτάγανε που βλέπανε που μίλαγα μόνο μου τα ηχητικά. Γεια σου, Γεράσιμε! Γεια σου, Γεράσιμε! Γεια σου, Γεράσιμε! Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6. Διανύουμε πλέον τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Star FM 97,1, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα. Πάρα πολλά να ακούσουμε, πάρα πολλά. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια έχουμε να ακούσουμε. Mm-hmm. Αγαπημένους μας καλλιτέχνες, τους οποίους τους φιλοξενούμε και εδώ, τους ακούτε. Μπορείτε να τους ακούτε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στις 4 Star FM 97,1 που έχουμε όλες τις συνεντεύξεις. Και φυσικά και μέσα από το web radio του Star FM στο tvstar.gr, πατώντας web radio και επιλέγοντας την εκπομπή Ραντεβού στις 4. Και τώρα θα σε πάω σε μια ξένη τραγουδίστρια. Θα σε πάω στην Pink, η οποία Pink, σύμφωνα με το περιοδικό People, παιδιά, βγήκε η πιο όμορφη γυναίκα της χρονιάς. Εδώ και σχεδόν λοιπόν 2 δεκαετίες, το περιοδικό People στις ΗΠΑ κάθε χρόνο αφιερώνει ένα τεύχος του στους πιο όμορφους ανθρώπους της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, εκεί που παλιότερα ας πούμε έβγαζε τις καλονές ή οτιδήποτε, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει όλο το σύστημα το περιοδικό People και δεν χαρίζει τον τίτλο σε κλασικές καλονές, αλλά σε γυναίκες που ξεχωρίζουν συνολικά με το δυναμισμό τους. Και φέτος λοιπόν το διάσημο περιοδικό χάρη στο τίτλο στην Pink. Η 37χρονη λοιπόν τραγουδίστρια που έχει αποσπάσει πολλά βραβεία Grammy, ποζάρει στο εξώφυλλο του τελευταίου περιοδικού People, χαμογελαστεί μαζί με τα δύο της παιδιά, την 6χρονη κόρη της Willow Sage και τον 15 μηνών γιον της Jameson Moon, που έχει αποκτήσει αυτόν φεγγάρτον, δεν λένε. Δεν ήξερα ότι έχει παιδιά. Ναι, καλέ. Δεν ήξερα. Η κόρη της έχει παίξει και στο... Έχουμε μαθαθεί τελευταία. Η κόρη της έπαιξε και στο βίντεο κλιπ για το Alice Through the Looking Glass που έκανε το τέτοιο, το soundtrack της. Αμέ. Έχει αποκτήσει τον γιο της λοιπόν, τον 15 μήνων που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον αθλητή του motocross Κάρι Χάρπ. Το Jameson Moon Φεγγάρ το ονομάζαν το παιδί. Φεγγάρι, και όταν ήταν πιο μικρό τον έλεγαν... Μίλησέ μας. Φεγγαραστολισμένο. Η Pink είναι θεάρα, λέει εδώ πέρα η Αναλίνα. Μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ. Να πηγαίνω στο σχολείο, ε. Να μου λέγανε φαγκαράκι, λέω. Little Moon. Little Moon, φαντάστε. Δηλαδή το μεγάλο φεγγάρι προς το Little Moon. Γεια σου, Γεράσιμε. Big Moon. Big Moon. Ναι. Κυρία Καλλιεργύρου, χάσατε το καλύτερο. Λέει, τον 15 μηνών γιο της, τον λένε Jameson Moon, της Pink. Όταν ήταν μικρός. Όταν ήταν πιο μικρός, το λέγανε μικρό φεγγαράκι. Δηλαδή, Moon... Ας πούμε, δηλαδή, Little Moon. Αν τώρα ήταν μεγάλο και ήταν κορίτσι, τον έλεγαν Moon. Όχι, τον έλεγαν Big Moon. Μετά. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε. Ποιο θα ακούσουμε από την Pink? Πες μου ότι μου έχεις βάλει ένα ωραίο που μου αρέσει. Ποιο? Μπράβο. Φύγαμε. Πάμε για λίγο Pink τώρα. Έτσι.
Παρατώνω μπροστά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει, καλά, το πήρα να. Έχει και το λιμάνι. Γεια σας. Γεια σας. Και τώρα που λέγαμε αυτά που λέγαμε τώρα, όσο εσείς ακούγατε πινκ, αυτό το λιμάνι δεν μας πειράζει. Να κάτσε εκεί πέρα. Είναι φανταράκι. Φανταράκι, φανταράκι, αλλά οι εταιρείες που προωθούμε, προωθούμε και φανταράκια. Πάντα. Λοιπόν, παραγγελιά, βάλτε το δεν προλαβαίνω από Λοκομόντο. Λέει, please, αν το έχουμε, κυρία Καλλιεργύρου, να κάνουμε έτσι μια παραγγελιά. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Α. Το Λοκομόντο, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνω, εγώ. Κοίτα, το 24ωρο δεν μου φτάνει. Κοίτα, έχω δει του Λοκομόντο στην Δίνο. Αγαπώ πάρα πολύ την Δίνο να πω. Τα φιλιά μου σε αυτό το πανέμορφο νησί. Θα πάω το καλοκαίρι για προσκύνημα. Να πούμε ότι αυτό το νησί είναι από τα πιο παρεξηγημένα νησιά που υπάρχουν. Αλήθεια θα σου το πω, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα πολύ σημαντικά σημεία, μια παραλία για σερφ. Mm-hmm. Έρχονται όλοι οι σερφ, πολλοί σερφ. Καλά, δεν βλέπαμε πέρυσι το καλοκαίρι την Ελεονόρα τη Μελέτη που είχε πάει εκεί. Από όλο τον κόσμο. Έχω πάει και έχω κάνει το σου λέω. Από όλο τον κόσμο πηγαίνουν και κάνουν σερφ στη συγκεκριμένη παραλία. Όπως και εδώ πέρα να πούμε ότι είναι από τα μοναδικά μέρη που μπορούν να κάνουν kite. Ναι, να τα λέμε. Οπότε θα πρέπει, παιδιά, να εκμεταλλευτούμε εδώ στην πόλη μας και αναφέρουμε στις εκμεταλλευτείτε ράκες, το για να έχω και εγώ να βλέπω κάτι που κάθομαι και πίνω τσίπουρα πριν. Στο Φάρο. Είναι πολύ μεγάλος, πολύ δυνατός μάλλον προορισμός για τους καϊτάδες. Καϊτάδες λέγονται. Καϊτάδες, έτσι λέγονται, μεταξύ τους. Κατάλαβες. Είσαι καϊτάς, ο καϊτάς του καϊτά, οι καϊτάδες. Εγώ έκανα φέτος κάιτ και πραγματικά αυτός ο αέρας που έχει εκεί και όλο αυτό που γίνεται στη συγκεκριμένη παραλία, στο Φάρο, ναι, είναι απίστευτο. Και άμα θες τώρα να την πέσει σε έναν καϊτά, του λες, «Ει, καϊτά, το καϊτ σου!» Έχει πειρατή το τόπι μου. Όχι, δεν την παίρνεις έτσι. Ναι, αλλά θα σου πω εγώ τώρα 7 σημάδια που σου προδίδουν ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου. Ξέρεις τι κάνεις για να την παίρνεις τον καϊτά. Τι κάνεις. Ότι κάθεσαι μετά, όχι, τελειώνει το κάιτ, κάθεσαι μετά και πίνεις τα... Πάνω στο κάιτ. Έχουμε μπει τελείως έτσι σε mood καλοκαιριού. Ξεκάθαρα, πού να δεις το intro που σου έχω από πρώτο του μηνός. Κάθεσαι μετά και πίνεις τη μπυρίτσα στο κοκτέιλ σου και έτσι γνωρίζεσαι, κατάλαβες. Γίνεται η γνωριμία. Η γνωριμία face to face όμως, όχι τώρα από αυτά τα μαραφέτια. Μαραφέτια. Δεν γνώρισα έναν άνθρωπο που γνώρισε τα μαραφέτια και έμεινε στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Δεν χρειάζεται να γνωρίσω άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λοιπόν. Όχι, εμένα μου έκανε καλό. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Το δεν λέμε και αυτά. Εφτά σημάδια λοιπόν. Καλά, δεν πειράζει. Από καρδιά τα λέγεται η εκπομπή. Εφτά σημάδια που προδίδουν πως τελικά είναι ερωτευμένος ή ερωτευμένη μαζί σου. Αυτό ισχύει και για τους άντρες και τις γυναίκες. Πω από τι περνάτε και εσείς καημένοι. Καλά, ήδη μας τα λένε αυτά. Πω που καημένα παιδάκια. Έλα να κεράσω καφεδάκι. Τα λιγοριά. Ναι. Θεός χωρέστον. Να τα. Όλοι έχουν τους κρυφούς θαυμάστες. Και τα ανέβασες και χθες και όλα στα είπα. Λοιπόν, λένε πως ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Έτσι. Αλλά συχνά συμβαίνει να αποκαλύπτεται, λέει, πως κάποιος είναι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποιος και αυτός δεν το έχει καν πάρει χαμπάρι. Ούτε συνονοημένοι να ήμασταν. Λοιπόν, το Business Insider λοιπόν πρόσφατα δημοσίευσε μία λίστα με τα σημάδια που προδίνουν. Ρίξε. Μια λίστα λοιπόν με τα σημάδια που προδίδουν πως κάποιος ή κάποια είναι ερωτευμένος μαζί σου ακόμα και αν αυτό νομίζεις πως δεν φαίνεται, όπως τα περιγράφει η ειδική σε θέματα σχέσεων, είναι η χειρδάρη του εξωτερικού αυτή, η Σουζάννα Φλόρες. Δολόρες. Σουζάννα Φλόρες, τι άλλο θα έκανε η ειδική, στο σεξ θα ήταν, τι θα έκανε τώρα. Λοιπόν, η ειδική λοιπόν η Σουζάννα Φλόρες εξηγεί... Σουζάννα. Αχ, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Η ειδική λοιπόν εξηγεί πως πολύ συχνά συμβαίνει ο έρωτας να μας έχει, λέει, χτυπήσει την πόρτα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν προσέχουμε τα σωστά σημάδια. Καλησπέρα και καλή βραδιά, Βάσκα Παρακούλη. Νούμερο 1. Διασκεδάσει. Ναι, και εγώ είμαι σαν Τζέσικα Πάρκερ. Νούμερο 1. Διασκεδάζει, λέει, μαζί σου ακόμα και όταν μια κατάσταση δεν είναι και τόσο διασκεδαστική. Δεν λέμε τώρα ότι είναι χαζοχαρούμενο, ούτε χάχας. Αλλά λένε, λέει, πως δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά με ποιον το κάνεις. Και η Dr. Flores λέει πως αυτό ισχύει.
Ειδικώς λοιπόν εξηγεί πως όταν κάποιος είναι ερωτευμένος, απολαμβάνει όλες τις στιγμές και τις δραστηριότητες που κάνει με τον άλλον ακόμα, και αν και αυτές δεν είναι και τόσο διασκεδαστικές. Αυτά πλήρωνα μέχρι πέρυσι. Νούμερο 2. Καλά να πάθεις και σε. Καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνω. Είμαι λίγο τέτοιο. Νούμερο 2. Δεν τα πιάνω από την αρχή. Σε κοιτάζει συνέχεια. Ενώ τέτοιο. Μα. Γι' αυτό τώρα θέλω να. Αυτό. Συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε όταν πήραμε καφέ. Όταν κάποιος. Πιο πριν. Από τις 11 η ώρα. Okay, εντάξει. Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος λοιπόν με ένα πρόσωπο, έχει την τάση να το κοιτάζει συνεχώς. Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται και από έρευνα που έκανε η επιστημονική ομάδα στο Χάρβαρντ. Κάτι άλλο δεν έχουν να περάσουν εκεί στο Χάρβαρντ. Αυτά συζητάνε. Έλα, κάνουν διάφορες έρευνες. Δεν έχουμε κάνει μία, εδώ έχουμε διαβάσει για το ένα, για το άλλο. Η οποία λέει διαπίστωσε πως τα ερωτευμένα ζευγάρια κοιτάζονται το 75% του χρόνου που συνομιλούν, ενώ δύο απλοί άνθρωποι κοιτάζονται μόνο 30 έως 60% του χρόνου διάρκειας μιας συνομιλίας. Εκτός αν είσαι γκαβός. Εκεί παίζει στοιχείο. Εκεί είναι διαφορετικά. Νούμερο 3. Σου δίνει, λέει, σημασία και αποζητά την προσοχή σου. Είναι σαν εκείνα τα παιδάκια στο πάρκο που σου τράβαγαν τα μαλλιά για να του δώσει σημασία, λέει η Φλόρες, και εξηγεί πως το άτομο που είναι ερωτευμένο δείχνει αμέριστη προσοχή στο πρόσωπο που το ενδιαφέρει, και ειδικά όταν τύχει να είναι μόνοι οι δυο τους. Νούμερο 4. Σου συμπαραστέκεται και στα καλά και στα δύσκολα. Κοινώς οι ερωτευμένοι χαίρονται με τη χαρά σου και λυπούνται με τη λύπη του άλλου, εξηγεί ο ειδικός. Ο ερωτευμένος άνθρωπος πονάει όταν βιώνει πόνο αυτός που αγαπά, προσθέτει. 5. Θυμούνται, λέει, και το παραμικρό που σε αφορά. Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος, θυμάται και την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά το άτομο που έχει ερωτευτεί, ακόμα και αν αυτή έχει αναφερθεί μόνο μια φορά τυχαία. Θα θυμάται τα γενέθλιά σας, το πώς πίνετε τον καφέ σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, λέει η Dr. Flores, η Σουζάν. Νούμερο 6. Θα σας συστήσει, λέει, αμέσως σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του. Είτε είναι συγγενικά πρόσωπα, είτε φίλοι, όταν κάποιος είναι επιερωτευμένος. Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος, θα επιδιώξει να συστήσει στο πρόσωπο, λέει, που τον ενδιαφέρει, τα αγαπημένα του πρόσωπα. Επίσης θα επιδιώξει να γνωρίσει και τους φίλους και την οικογένεια του προσώπου που έχει ερωτευτεί. 2 φορές σετ. 7. Μιλά συχνά για το μέλλον και χρησιμοποιεί τη λέξη εμείς. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Το να κάνεις, λέει, πλάνα. Αμέ. Το οποίο το ακούτε το τραγούδι εμείς, εδώ στο Star FM 97,1. Το να κάνεις πλάνα, λέει, μαζί με κάποιον, σημαίνει πως τον θέλεις στη ζωή σου, εξηγεί η Dr. Suzanne Flores. Και προσθέτει πως αν κάποιος συνεχώς αναφέρεται σε πράγματα που σχεδιάζει να κάνει στο άμεσο ή το πιο μακρινό μέλλον και χρησιμοποιεί διαρκώς τη λέξη εμείς, τότε σίγουρα είναι ερωτευμένος. Και κάπου εδώ θα κόλλαγε το ένα σπίτι και έγινε με την κατάσταση Θεοδωρίδου. Το οποίο είναι πάντα ένα τραγούδι το οποίο το ζητάω. Στο δάκιο τη φώναζα συνέχεια να πει το ένα σπίτι και έγινε, το φώναξε. Το τραγούδισε. Γι' αυτό με ρίξανε ένα μάλλον, γιατί σου λέει αυτό θα είναι φαν. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει και ένα σπίτι, αν έκλεισαν δύο οικογένειες. Αντιβάλλω αν έχει ερωτευτεί και έχει τέτοιο ποτέ. Τα λέει γιατί πολύ. Δεν. Έμορα τα λέει πολύ. Επιστημονικά. Επιστημονικά τώρα, ναι. Και τα λοιπά και τέτοια. Δεν ισχύουν. Στη ζωή τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δεν είναι τόσο πολύπλοκα, ας πούμε. Εμείς τα περιπλέκουμε λίγο, διαβάζοντας τη Σουζάνα που λέει το ένα. Σουζάνα. Τώρα κόλλησε με τη Σουζάνα. Αυτή είναι τη φίλη που λέει το άλλο, ακούγοντας το. Μην ακούτε τίποτα. Ό,τι νιώθει η από αυτή. Όπως έλεγε η από αυτή. Η από αυτή. Από εδώ είναι από εδώ. Από εδώ. Την άλλη την έχουν τα μοντέλα. Από εδώ. Από εδώ. Όπως είχε πει χθες ο Ιορδάνης αγαπητός. Παραδεχτείτε αυτό που αισθάνεστε, παιδιά. Έτσι. Και έτσι έκλεισε η συνέντευξη χθες, την οποία μπορείτε να την ακούσετε μέσα στο tvstar.gr. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θέλω να ακούσουμε. Λοκομόντο. Δεν πειράζει. Φύγαμε.
Να είστε καλά. Με κάνατε και γέλασα μέσα στην πίκρα μου. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού 5:23. Πού θα με πας? Πού θα σε πάω, πού θέλεις να σε πάω? Πήγαινε με κάπου. Τράπαμε. Να δω πού θα σε πάω. Τράπαμε. Λοιπόν, μέχρι τότε να πούμε τις καλησπέρες μας, όσοι πήγανε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρνα. Πήγανε σε αυτοκίνητο μόλις, παιδί μου, και μας ακούνε. Καλησπέρνα. Καταλαβες. Πήγανε σε αυτοκίνητο και έβαλαν αμέσως 97,1. Σε σένα οδηγεί, που οδηγάς τώρα και πας κάπου. Πας για καφέ, πας σε μια δουλειά, πας στην να δεις... 5:20 ανοίγουν, η μέρα είναι σήμερα, είναι 5, ανοίγουν τα μαγαζιά τώρα, 5:30. Να κάνεις μια συνάντηση. Καλά, πας και την κάνεις. Τέτοια ώρα, τέτοια είδους συνάντηση που κλείνεις και το μάτι, δύσκολο. Γιατί δεν, θα μπορούσε. Είναι μέρα μεσημέρι πια. Δεν γίνεται, νυχτώνει αργότερα. Έλα, 24. Εντάξει, καλά είναι. Ήθελα να σου πω που πριν, πώς συνδέονται αυτές οι τρεις γυναίκες, η Ελένη Φουρέιρα με τις αδερφές Τζένερ. Τι γίνεται. Και είναι οι νέες τρεις αδερφές του Τσέκο. Μέσω του Instagram. Τσέκο, είπα. Οι αδερφές. Συγγνώμη. Οι αδερφές Κένταλ και Κάιλι Τζένερ ανέβασαν στον κοινό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει η δικιά μας, το κορίτσι μας, η Ελένη Φουρέιρα. Ναι, και γιατί την ανέβασαν. Η τραγουδίστρια πρόσφατα έχει ανεβάσει στο Instagram της μια εικόνα στην οποία φορούσε ένα σύνολο από τη σειρά ρούχων της Κένταλ και της Κάιλι. Που έχουν σχεδιάσει δύο αδερφές. Η Ελένη Φουρέιρα, όπως ήταν λογικό, έκανε tag στην ανάρτηση στο brand name των Jenner. Έτσι, το επίσημο account στο Instagram που έχουν δημιουργήσει οι δύο αδερφές για να διαφημίζουν τα ρούχα τους ανέβασε τη φωτογραφία με το outfit της Ελένης Φουρέιρα. Γράφοντας τη λεζάντα, να μην ξεχνάς να ταγκάρεις το brand στη φώτο, αν θες να έχεις και εσύ την ευκαιρία να δεις τη φωτογραφία σου στο δικό τους προφίλ. Μα. Έτσι συνδέονται. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Θες να μην ήξερα ότι είναι η Ελένη Φουρέιρα. Όχι, εντάξει, τώρα και εσύ, έλα. Έλα τώρα, εντάξει. Έλα. Δεν κάνει διεθνή καριέρα η Φουρέιρα. Ορίστε. Δεν κάνει διεθνή καριέρα η Φουρέιρα. Διεθνή καριέρα η Φουρέιρα. Ναι, όχι. Όπως έλεγε στο Διψυχή τα παραδόσεις Μωρή. Η Βύση που ήταν στο Λονδίνο, έκανε καριέρα, όχι καλά, extension. Α, εντάξει. Αν δεν το ξέρεις αυτό, δεν το έχεις ακούσει. Κάνει η Φουρέιρα στο εξωτερικό. Βάζει καριέρα με το Eurovision. Με το Eurovision. Το Eurovision. Το Eurovision. Θέλω να το παρατηρήσει την κάμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, το μαλλί μου αυτή τη στιγμή έχω. Είμαι σαν το Hellboy. Την θυμάστε την ταινία. Το Hellboy. Τα Teletubbies είχαν ένα εδώ και ένα εκεί. Αυτό. Το ξέρω ότι είμαι τόσο χοντρό σου τα Teletubbies, αλλά όχι και έτσι. Δεν ήταν πολύ, ήταν. Δεν ήταν όλα ίδια. Καλέ, κατρακυλούσανε στου λόφου. Καλή, μήπως λέω άλλο. Ναι. Το Μαρσουπιλαμί, μήπως λες. Όχι, τα Τελετάμπης. Μήπως λες τους Ευχούλιδες. Μήπως λες τους Ευχούλιδες. Όχι. Παιδιά, έχω ακόμα τους Ευχούλιδες στο παιδικό μου δωμάτιο. Λέω. Δεν, μα δεν μένω στο παιδικό μου δωμάτιο πια. Το έχει κρατήσει η μαμά μου έτσι όπως το είχα. Να έχει να το βλέπει όταν θυμάται και να λέει το παιδί μου. Το παιδί τη βλέπει στον αποκατόρο. Λοιπόν, μαμά, φιλιά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε την Νταντά. Γιατί θέλω την Βασιλική Νταντά. Που μας λέει μαζί της. Η ανιψιά μου λέει τα φοβούνται και... τα Teletubbies. Γιατί τα φοβούνται τα Teletubbies. Γιατί καλή, μια χαρά είναι. Εξωγήινα δεν είναι. Ξέρεις, βρετανικής παραγωγής είναι τα Teletubbies, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Όχι. Αμέ, τα Teletubbies είναι βρετανικής παραγωγής. Το BBC τα δημιούργησε πρώτα. Σε στην ασπρόμαυρη τηλεόραση κιόλας. Αμέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Βασιλική Νταντά και να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κάνει το χαμό. Θα το κολλήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Καλαβιού. Μπορούμε. Ωραία. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας μισάωρο.
Λοιπόν, εδώ θέλω είστε. Να σε ξαναδώ. Ακούσαμε Βασιλική Νταντά. Βασιλική Νταντά και μαζί τη. Μαζί τη, εκεί. With hair. Μαζί τη να κάνει. Αυτό. Εκεί. Και τώρα θέλω να σε πω. Ακούσαμε και πάνω και άμα. Πάνω και άμα θέλω να σε ξαναδώ. I want to see you again. Θα το ακούμε πολύ καιρό αυτό το τραγούδι. Φυσικά. Εγώ θα το χορεύω το καλοκαίρι μόνο μου. Το βλέπουμε σε ιστορίες. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Ιστορίες εκεί μέσα από τα κλάμπια. Τα κλάμπια. Τα κλάμπια. Τα πολλά κλαμπ. Τα πολλά κλαμπ. Ιστορίες θέλω να σε ξαναδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρε κιά μου με την ατάκα σου. Που κάνει χαμό το Ποσειδόνιο να πούμε. Καλέ, τις, από αυτή τη κυριούλα. Πάνω κιά μου. Τη κυριούλα είπα. Ξεκινάει να πούμε. Αγαπημένο ο Ποσειδόνιο. Το θεϊκό βλέμμα τη Βάση Καλαργύρου. Μόλι άκουσα τι επαφέ. Σου λέει Παναγία μου! Τραμπετρέστημα! Ξεκινάει λοιπόν. Και ο αγαπημένος ο δικός μας Σάκης Αρσενίου, το δικό μας το παιδί, στο Φρατζέλικο, με Γιώργο Γιαννιά. Με Γιώργο Γιαννιά. Δηλαδή στα αγγλικά πώς το λέγω, Γιώργο Γιαννιά. Γιαννιά. Λοιπόν, και από εκεί θέλω να σου κάνω πρόμο στα αγγλικά, διότι η Beckhams, τώρα θα σε πάω στα εξωτερικά πάλι, και η Beckhams, η Beckhams λοιπόν, γιορτάζουν, λέει, ομάδα, τα γενέθλια τη Βικτόρια. Δεν είναι μια ομάδα, η Μπόκα Τζούνιο. Ναι, καλέ, και ήταν και ο Μπόκα από του ατρόμητου, ο τερματοφύλακα. Α, παιδιά, τι θυμάστε. Θυμάστε εμεί, λοιπόν. Εμεί είμαστε οι πρώτοι. Η Μπέκα, όχι, αυτό είναι από άλλο. Όχι, τι είναι, αυτό είναι. Είμαστε ατρόμητοι. Όχι, οι ατρόμητοι ξεκίνησαν το όλε, όλα, όλε, όλα. Αυτό όλε, είναι, παιδί ατρόμητοι. Μου, γιατί επιμένει τώρα. Μόνο αυτό θυμάμαι, δεν ξέρω του τύπου του άλλου. Εσεί είστε και τη παλιά σχολή, τα βλέπατε στην αρχή. Εγώ στι επαναλήψει τα βλέπα. Δεν το πείσω. Σιγά τα χρόνια που έχουμε διαφορά, 1,5 χρόνο και το έχει κάνει θέμα δηλαδή. 1,5 χρόνο. Τι είσαι, 26 μισό. Ορίστε. 26 μισό είσαι. Ναι. Από πότε. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, φιλιά στην Άσπατσίνα. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, φιλιά στην Άσπατσίνα. Η Άσπατσίνα πήγε εντωμεταξύ και έκανε πρόσφατα εμφάνιση σε ένα γνωστό μαγαζί στην Αθήνα. Έχει βγάλει και τραγούδι. Γι' αυτό. Η Beckhams λοιπόν γιόρταζαν τα γενέθλια της Βικτόρια με τούρτα καρπούζι. Τούρτα καρπούζι. Κανονική του. Watermelon cake. Αμάλιστα. Η Βικτόρια Beckham λοιπόν, νυν fashion designer και πρώην μέλος του συγκροτήματος των Spice Girls, σύζυγος του David Beckham και μητέρα τεσσάρων παιδιών, σήμερα γιορτάζει. Το τραγουδάει η Josephine και η πολύ ωραία. Το κάνανε, το σκίσανε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, στα Madwood. Πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν γίνεται 44 η Βικτόρια Beckham. Εγώ ότι έχω και χορογραφία για αυτό να σα δείξω. Όχι, δεν θα ήθελα, ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν, λέω, η Βικτόρια Beckham γίνει 44. Ah. Αμέ, δεν το βγείτε με. Happy birthday, Βικτόρια. Βικτόρια. Βικτόρια λοιπόν, άρχισε από χθες τους εορτασμούς. Δηλαδή. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Ο μεγάλος ο γιος της Βικτόρια και του David είναι μοντέλο. Έχουν περάσει και αυτοί πολλά, έτσι. Τέλος πάντων, άρχισε τους εορτασμούς από χθες αυτή όμως. Δε μένει. Για τα γενέθλιά τη. Και ποζάρω. Δεν θα με αφήσει να πω το θέμα, Παναγία μου. Δεν θα με αφήσει να έρθω σε το θέμα ποτέ. Να σταυρώ σε ένα θέμα, δεν θα με αφήσει. Καλημό το έχω. Να μου το από αυτό μου τώρα. Πάμε. Το είπα, ε. Ωραία. Πάμε. Ποζάροντα, συγγνώμη για την έκφραση. Την άκουσα μια κουρατέ. Ποζάροντα. Τα φιλιά μου στα παιδιά στην Ελληνοφρένεια. Περνάνε και αυτοί δύσκολα. Ποζάροντα αρχικά στο Instagram με όλα τα παιδιά τη που έδινε τι ευχέ στη μαμά του. Ενώ λίγο μετά ανέβασε και μια φωτογραφία με τον σύζυγό τη και είπε τι ωραία που ήταν τυμμένο ο Ντέιβιντ τον Μπέκαμ. Λοιπόν. Και ακολούθησε λοιπόν και η τούρτα γενέθλιων. Μόνο που επειδή προσέχει τη σιλουέτα τη, δεν ήταν, λέει, μια κανονική τούρτα, αλλά μια φρουτένια τούρτα με καρδιά από καρπούζι και φράουλε κιόλα. Watermelon strawberry cake. Να το δω λίγο. Να το δεις, να το. Είναι σε βίντεο βέβαια, αλλά δεν θα το βγάλω το βίντεο γιατί δεν θα το δείξει πολύ. Να. Μάλιστα. Εντάξει. Όταν έχετε γενέθλια, κυρία Καλαργύρου, με αυτό θα σας έρθω. Έχει τσακωθεί με τη ζάχαρη. Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, το αγαπημένο μου είναι το cheesecake. Black Forest. Και εγώ με μια Black Forest, ναι. Κυρία Τρόγα. Εντάξει. Άμα θέλετε να με δολοφονήσετε, εγώ το έχω πει. Βάλτε μου ποντικοφάρμακο σε μια Black Forest. Δεν θα το σκεφτώ, θα το φάω. Τουλάχιστον θα πω γλυκά. Λοιπόν, και 41 και θέλω να πω ότι έρχεται ένας μαζονάκης δυνατός. Strong.
Strong Mazon. Έρχεται αύριο ένας μαζονάκης δυνατός, ο οποίος είναι στο μυαλό όλων μας, ο καλλιτέχνης με την έντονη και ξεχωριστή προσωπικότητα και με την πιο χαρακτηριστική λαϊκή φωνή του σήμερα. Με αφορμή μια νέα συνεργασία που θα συζητηθεί πολύ, είναι δεδομένο αυτό, αύριο θα έχουμε να ακούμε, δημιουργεί μια σειρά από YouTube βίντεο με πρωτότυπο περιεχόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας καλλιτέχνης τραγουδιστής δημιουργεί πρωτότυπο υλικό αποκλειστικά στο YouTube κανάλι του. Να. Ωραίο κόνσεπτ. Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Το κόνσεπτ αυτών των βίντεο είναι αναπάντεχο. Για μια ολόκληρη μέρα, ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Μιχάλης από του Σταβέντο θα βρίσκονται κλεισμένοι μαζί σε έναν χώρο. Τι θα κάνουν αυτές τις ώρες και κυρίως ποιος είναι ο λόγος της συνύπαρξής. Ένα 24ωρο για τους δύο καλλιτέχνες, 5 βίντεο για το κοινό. Από τις 20 Απριλίου, αύριο λοιπόν, στις οθόνες μας, υπάρχει και το teaser αυτής της σειράς βίντεο. Το πρώτο βίντεο θα ανέβει στο κανάλι του Γιώργου Μαζονάκη στο YouTube στις 20 Απριλίου. Το έχουμε ανεβάσει και στο tvstar.gr και μπορεί να το δει και ο κόσμος. Έτσι. Ναι. Ή από τα προσωπικά μας προφίλ. Εγώ τώρα θέλω να σου πω το εξής. Ότι έρχεται με ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης. Καινούριος, δυνατός. Να ακούσουμε ένα Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά έχετε και κάποιους άλλους εδώ αποκλειστικά. Στο Star FM 97,1 και αποκλειστικά στην εκπομπή μας, ραντεβού στις 4, τη Δευτέρα. Ο Γιάννης Ιερεμίας με το καινούργιο του τραγούδι «Κλέψε την παράσταση». Έτσι, ο οποίος θα έρθει αποκλειστικά, θα το ακούμε. Θα παρέα την παράσταση τη Δευτέρα. Αμέ, θα το ακούσουμε αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή μας και θα το ακούμε για μία ολόκληρη εβδομάδα αποκλειστικά. Συντονιστείτε ραντεβού στις 4, 4 με 6. Και θέλω να σου πω επίσης ότι τη Δευτέρα θα είναι ο Γιάννης Ιερεμίας εδώ πέρα να τα πούμε αυτά, γιατί θα το έχουμε αποκλειστικότητα. Φυσικά. Θα έρθει να μας μιλήσει για το καινούργιο του τραγούδι και πώς θα κλέψουμε κι εμείς την παράσταση. Μπορούμε να ξανακούσουμε, σας παρακαλώ, το teaser. Έτσι να το δώσουμε ωραία δυναμικά. Έχουμε ακόμα ένα έτσι. Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Στον Star FM 97,1 λοιπόν. Γιατί είμαστε και μπορούμε και... Τα καταφέρνουμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Ήθελα να σου πω για τον... Αφού έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Θέλω να βρούνε ποια Ελένη θα έχουμε αύριο. Βρείτε. Και ποια Ελένη θα έχουμε αύριο. Και να το αποκαλύψουμε. Θα το αποκαλύψουμε πριν κλείσουμε όμως. Λίγο πριν κλείσουμε. Ωραία. Δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε. Στείλτε μας μήνυμα λοιπόν και εσείς που μας βλέπετε από τη live μετάδοση και εσείς οι ακροατές που μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας ή μέσα από το tvstar.gr πατώντας web radio. Θέλω να μας πείτε ποια νομίζετε ή ποια Ελένη θα έχουμε αύριο. Αμέ, και πείτε μας ποια Ελένη θα έχουμε αύριο, θα το αποκαλύψουμε βέβαια. Μην πείτε την αδερφή σας, την Ελένη ή την... Το μπατσανάκι, τη γειτόνισσα, τη συμπεφέρα, τη συνυφάδα. Μην πείτε κάποια τέτοια Ελένη. Θα έχουμε τραγουδίστρια, Ελένη. Τραγουδίστρια. Βέβαια, πώς θα τη συνδυάσουμε μετά από τα βραβεία της Παρασκευής, θα δούμε πώς θα τη συνδυάσουμε. Γιατί σου έχω και άλλα καινούργια τραγούδια που κατάφερε το σύστημα αύριο. Θα τα συνδυάσουμε όλα. Και έχω την αίσθηση, είδα χθες λίγο το βήμα τηλεόραση των Ιωαννίνων για να δούμε για τη Βίλιαν, τι θα γίνει, κυρία Βίλιαν. Πες μου τι έψαξε για τη Βίλιαν. Εννοείται, αφού το ζήτησες. Νομίζω ότι σήμερα έκανε εκπομπή η Βίλιαν. Οπότε. Ένα χειροκρότημα. Ετοιμαστείτε τι αύριο, τι έχει να γίνει αύριο. Κάνει καριέρα η γυναίκα αυτή. Εμείς είμαστε τίποτα μπροστά της. 27 χρόνια πορείας, λέει. 27 χρόνια. Και είναι έτσι ακάθεκτη και χαμογελαστή. Με και... όλα τη τα μαλλιά τα περίσσια. Λοιπόν, πάμε. Θανάσης Περιβολιώτης αθλητικά. Αυτά που ακούμε μας φεύγουν. Μας πέφτουν τα μαλλιά. Μας εμένα μου πέσαν όχι μόνο από αυτά που έχω από τα άλλα, αλλά δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Βγήκανε λίγο. Βγήκανε. Κάποια από κενά που είχα βγήκανε. Μάλιστα. Πάμε. Πείτε μου μπράβο. Πείτε μου μπράβο. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν, Θανάσης. Γεια σου, Γιάννη Αποστολόπουλος. Η μασκότ του Star FM, του Star Κεντρικής Ελλάδας, θέλω να πω φυσικά. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι παντού με την κάμερά του, καταγράφει τα πάντα, είναι ένας από τους μάχημους ανθρώπους του Star Κεντρικής Ελλάδας, όπως και μάχημος είναι και ο Θανάσης Περιβολιώτης, που έρχονται τώρα τα αθλητικά, οι αθλητικές ειδήσεις, starsports.gr και επιστρέφουμε να επιστρέψουμε με ένα μαζονάκι. Μαζό. Να επιστρέψουμε με ένα μαζονάκι. Όσο ζω, μαζό. Έτσι. Τέλος.
ανακαλύψαμε στο αγαπημένο σας και αγαπημένο μας πλέον, γιατί μας ξεσηκώνει, μας ανεβάζει, μας ανανεώνει το ραντεβού στις 4. Oh yes. Yes. Oh yes. Τι ώρα είναι? Πήγε τόσο. Πήγε τόσο, Θα σου πάω εγώ όμως τώρα. Θα σε πάω λίγο στις Βρετανίες και στον βασιλικό τον γάμο. Τον πριγκιπικό τον γάμο βασικά. Του πρίγκιπα του Χάρη. Έτσι χαρμόσυνα νέα. Αυτό. Στον πριγκιπικό γάμο λοιπόν, πρίγκιπα Χάρη και Μέγαν Μάρκλ, όπου το δεις justlife.gr, σας αποκαλύπτει. Δεν το έχουμε βάλει, είναι προγραμματισμένο, μην αγχωθείς. 6 και 3. Λοιπόν, όπου το δεις justlife.gr, σας αποκαλύπτει πού θα πάνε μήνα του μέλητος. Δεν το κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ, να τα λέμε και αυτά, δεν έχουμε τόσο μεγάλες διασυνδέσεις. Το Travel and Leisure αποκάλυψε τον προορισμό που έχει επιλέξει το ζευγάρι για να περάσει το ρομαντικό μήνα του μέλητος. Και το πριγκιπικό ζευγάρι λοιπόν θα ταξιδέψει στην Ναμίμπια, στην Αφρική. Oh really? Να πας μήνα του μέλητος στην Αφρική. Θα σου πω γιατί όμως. Το ζευγάρι λοιπόν θα μείνει σε ένα ρομαντικό μέρος που περιτριγυρίζεται από βουνά, ενώ δίπλα βρίσκεται ο μοναδικός οργανισμός προστασίας για καμιλοπαρδάλεις στην Αφρική. Φυσικά ο προορισμός δεν προκαλεί έκπληξη, μιας και οι δυο τους λέει έχουν αποκαλύψει πως ένα από τα πιο ρομαντικά τους ταξίδια ήταν αυτό που έκαναν όταν ξεκίνησε το ειδήλιό τους στην Μποτσουάνα και τότε είχαν κοιμηθεί, λέει, σε σκηνή με θέα τα αστέρια. Έτσι είχαν πει στη συνέντευξή τους. Να είσαι πρίγκιπα Χάρη και να είσαι και σε μια σκηνή που να βλέπουν τα αστέρια. Αυτό. Αντί να σε πάει σε ένα τετράστερο, πεντάστερο. Όχι, δεν είναι. Έναν άκτορο. Εκεί, τα αστέρια και τίποτα. Να είχαμε και. Ναι, αλλά να διαβάζει και το ένα παιδί μετράει τα αστρά. Να είχαμε και τίποτα να τρώγαμε, καλά θα ήταν. Στην Αφρική δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρει κάτι να τρώ. Όχι, έχει πολύ ωραίο φαγητό. Δεν είναι στην Κουρούτα που είχαν και μια καντίνα δίπλα. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Στην Αφρική θυμόμαστε. Δεν ξέρω αν έχει πάει και το ντοκιμαντέρ του Έλπη του δικού μα παιδιού. Έχουν ταξιδέψει 11 χώρε τη Νοτιού Αφρική. Έχουν ιδιαίτερε γεύσει εκεί. Το θέμα είναι να σε αφήσουν σε κάποιε περιοχέ γιατί η εγκληματικότητα εκεί είναι. Περνάνε ωραία και αυτοί από μόνοι του. Λοιπόν, είναι και 55. Θε να του αφήσουμε μουσικά, να του αποχαιρετήσουμε και να του αφήσουμε μουσικά του αγαπημένου μα ακροατέ. Θα του αφήσουμε μουσικά, αλλά δεν γίνεται να κλείσουμε, ειδικά σήμερα, χωρί να ακούσουμε. Νίκο Οικονομόπουλο. Έτσι. Το για κάποιο λόγο γίνανε όλα, λοιπόν. Όχι, για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Ποιο? Για παράδειγμα. Ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα. Όχι, το ακούσαμε για χθες. Όχι, θέλω εγώ τώρα, για παράδειγμα. Ό,τι θέλετε, δεν είπε. Όχι. Ό,τι θέλετε, δεν είπε. Θα ακούσουμε. Κατάσα Θεοδωρίδου και Κωνσταντίνο Αργύρο. Το ακούσαμε το λάθος μου. Το ακούσαμε το λάθος μου. Καλησπέρα, στο ραντεβού στις 4 είμαστε. Κάνουμε εκπομπή μαζί εδώ και 6 μήνες. Να είστε καλά. Να ακούσουμε το ποτέ δεν έφυγα από εδώ τη Νατάσα Θεοδωρίδου που μου αρέσει. Ακούσουμε πάλι Νατάσα όμως. Δεν πειράζει να ακούσουμε. Εμείς είμαστε φαν της Νατάσας εδώ στο ραντεβού στις 4. Καταλάβατε ποια Ελένη έχουμε αύριο. Αύριο θα είναι λοιπόν η Ελένη Χατζίδου. Η Ελένη Χατζίδου. Το κοινό μας. Το κοινό μας να ξενιστάξει. Ευχαριστώ. Η Ελένη Χατζίδου λοιπόν θα είναι αύριο μαζί μας εδώ στο καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 5. Από το Survivor να μιλήσει για Survivor, θα μιλήσει για όλα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει και η Ελένη. Είμαι σίγουρος. Έχουμε βέβαια αύριο τα βραβεία μας, έτσι, τα βραβεία του ραντεβού στις 4 με τα καλύτερα της ελληνικής τηλεόρασης και όχι μόνο. Έτσι. Τα τραγούδια που κατάφυγε το σύστημα γιατί κάθε φορά σας κάνουμε μια παιδεία. Θα το ακούσουμε λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 4. Άκης Τσακίρης, στη ρύθμιση του ήχου Ιβάσο Καλαργύρου. Μείνετε συντονισμένοι στο Star FM 97,1. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και η σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας στις 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star με τη Λένα Παρασκευά και στις 10 η εκπομπή Business Plan με τη Βίκη Κοτσιμπού. Συνεχής ενημέρωση μέσα από το tvstar.gr και κατά τη διάρκεια της νύχτας τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων μέσα από τον Star FM 97,1. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.